Στο νοσοκομείο Πρέβεζας έφτασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος Δημήτρης, προκειμένου να παρευρεθεί στον αγιασμό των ανακαινισμένων κλινών που έγινε με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συναντήθηκε με φορείς της περιφέρειας και του Δήμου, με τους οποίους συζήτησαν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο του νομού μας. Με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος να δίνει την υπόσχεση ότι θα συνεχίσει να ενισχύει με κάθε μέσο την αναβάθμιση των υποδομών υγείας. Ο αγιασμός έγινε στην είσοδο του νοσοκομείου, χωρίς ατούτος στο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νικοπόλος και Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου, ενώ το παρόν έδωσαν οι βουλευτές Σπύρος Κυριάκης και Κώστας Μπάρκας, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος, ο Διοικητής της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Πρέβεζας Δημήτρης Σκανδάλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας Λεωνίδας Αργυρός, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δημήτρης Σουμαλεύρης, γιατροί, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό και πλήθος κόσμου. Αμέσως μετά τον αγιασμό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξαναγγείλθηκε στις ανακαινισμένες κλίνες του νοσοκομείου, προκειμένου να δει από κοντά το έργο που έγινε. Για τις επιπλέον χρηματοδοτήσεις, τόσο από την Περιφέρεια Επίρου όσο και από την ΕΚΤΗ, είπε, μίλησα στην κάμερα του TV ο Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Γιάννης Καρβέλης. Ήρθαμε εδώ σήμερα, λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα για Παύλος Γιαννακόπουλος. Εμείς συνεχίζουμε στην Περιφέρεια Επίρου, έχουμε βάλει και εμείς 850.000. Συνεχίζει το έργο εδώ της αναβάθμισης του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Το οφείλει η κοινωνία, μπορεί να οφείλει πολλά το κεντρικό κράτος. Εμείς από τα δικά μας ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί είναι χρήσιμο όλα αυτά που γίνονται για την κοινωνία. Είχαμε τη χαρά σήμερα εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας να δεχτούμε τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο ως πρόεδρο του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος και να τον ευχαριστήσουμε για τη δωρεά την οποία έκανε αναφορικά με την αναγέννηση των θαλάμων και την δημιουργία και χώρων ΒΣΕ αλλά και άλλων ντουλαπών και άλλων χρήσιμων πραγμάτων για την καλύτερη και ποιοτικότερη φροντίδα των ασθενών μέσα στους θαλάμους. Συνεχίζουμε την προσπάθεια αναβάθμισης του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Από την πλευρά μας, σαν υγειονομική περιφέρεια, πρόσφατα υπογράψαμε χρηματοδότηση ύψους 325.000 ευρώ για την αλλαγή όλων των κλινών του νοσοκομείου της Πρέβεζας με σύγχρονα ηλεκτρικά κρεβάτια αλλά και την αναβάθμιση των μηχανημάτων του ανεσιολογικού τομέα. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, δεν σταματάμε εδώ, χρειάζονται και άλλα πράγματα να γίνουν. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο χρειάζεται έντονες παρεμβάσεις λόγω και της παλαιότητάς του. Θεωρούμε όμως ότι με τις ενέργειες αυτές βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλύτερο σημείο από το προηγούμενο διάστημα και δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους συμπολίτες μας, τόσο στην πόλη της Πρέβεζας αλλά και ευρύτερα, να τους παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες νοσηλείας και φροντίδας και να αντιμετωπίζουμε τον κάθε πάσχοντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.